του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 17 από το κεφάλαιο Κάπα του βιβλίου Γένεσης. Σελίδα 17, Κάπα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο από το βιβλίο της Γένεσης. «Και εκίνησεν εκείθεν ο Αβραάμ στην γη προς Μεσημβρίαν και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισεν Γεράρης. Και είπεν ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, αδελφή μου είναι. Έστειλε δε ο Αβιμέλεχ, ο βασιλεύς των Γεράρων, και έλαβε τη Σάρα. Και ήλθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρτη νύχτα και είπε προς αυτόν, ιδού σύ εποθνίσκης εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες, διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα. Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτήν και είπε, Κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος έτη και δίκαιον? Δεν μη είπεν αυτός αδελφή μου είναι? Και αυτή πάλι, και αυτή είπεν, αδελφός μου είναι. Ενευθύτη τη καρδίας μου και εν καθαρότη των χειρών μου έπραξα τούτο. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ, και εγώ εγνώρισα ότι ενευθύτη της καρδίας σου έπραξα τούτο, όθεν και εγώ σε εμπόδισα από του να αμαρτήσεις ημέ. Δια τούτο δε σε άφηκα να αγγίσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα προς τον άνθρωπο, διότι είναι προφήτης και θέλει προσευχηθεί περί σου και θέλει ζήσει. Αλλά εάν δεν αποδώσεις αυτήν, έξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Συ και πάντα όσα έχεις. Σηκωθείς δε ο Αβιμέλεχ νωρίς το πρωί, εκάλεσε τους δούλους αυτού και λάλησε πάντα στους λόγους τούτους επίκον αυτών και εφοβήθησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και κάλεσε ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, τι έπραξες εις εμάς και τι αμάρτημα έπραξα εισέ, ώστε να επιφέρεις επ' εμέ και επί το βασίλειόν μου αμαρτίαν μεγάλην? Έπραξα σε μέ το πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να πραχθεί. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο? Και είπε ο Αβραάμ, επειδή εγώ είπον, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο και θέλω σου με φωνεύσει δια την γυναίκα μου, και όμως αληθώς αδελφή μου είναι, θυγάτρη του πατρός μου, αλλά όχι θυγάτρη της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμεν ο Θεός να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν, ταύτην την χάριν θέλεις κάμει σε με. Εις πάντα τόπο που είναι πάγομεν, λέγε περί εμού ότι ο είναι αδελφός μου. Και έλαβε ο Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας και έδωκεν εις τον Αβραάμ και απέδωκε εις αυτόν Σάραν τη γυναίκα αυτού και είπεν ο Αβιμέλεχ, ιδού η γη μου επροσθένσου και κατόκισον και κατοίκησον όπου σου αρέσκει. Και είπε προς τη Σάρα, ιδού έδωκα 1000 αργύρια εις τον αδελφόν σου, ιδού αυτός είναι σε σκέπη των οφθαλμών προς πάντας τους μετασού και προς πάντας τους άλλους ούτως αυτή επεπλήχθη. Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεό και θεράπευσεν ο Θεός τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα αυτού και τα στεραπένας αυτού και τεκνοποίησαν, διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσαν μήτραν εν τη οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάραν ως είπεν και έκαμεν ο Κύριος την Σάραν ως ελάλησε και συνέλαβεν η Σάρα και γέννησεν στον Αβραάμ Υιόν εν το γύρατι αυτού κατά των καιρών των οποίων είπε προς αυτόν ο Θεός. Και κάλεσεν ο Αβραάμ και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του Υιού αυτού του γεννηθέντος εις αυτόν τον οποίον η Σάρα γέννησε σε αυτόν Ισάκ. Περιέτε με δε ο Αβραάμ τον Υιόν αυτού Ισάκ την οκδόν ημέραν ως προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ήτο δε ο Αβραάμ 100 ετών ότε γεννήθη εις αυτόν Ισαάκ ο υιός αυτού. Και είπεν η Σάρα, ο Θεός με έκαμε να γελώ, ως της ακούσει θέλει γελάμετε μου. Και είπε, τις ήθελεν η πει προς τον Αβραάμ ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα επειδή εγέννησα αυτόν εν τα γύρατι μου. Αμήν. Αβραάμ ως φόδρα αγαπητός, καθώς πραγματικά φίλος του Θεού ονομάστηκε, ως σφόδρα αγαπητός, δούλος του Θεού του Υψίστου. Σφόδρα αγαπητός. Γιατί ήταν άνδρας πίστεως.
Και τι σημαίνει άνδρας πίστεως? Άνδρας υπακοής. Γιατί η πίστης έχει έργο και το έργο της πίστεως είναι η υπακοή. Έτσι λοιπόν στα 70 του χρόνια, γεννήθηκε το 2000, δηλαδή το 1930, στα 70 του χρόνια, ο Θεός τον επισκέφθηκε, ενώ ήταν στην Ουρ των Χαλδαίων, Σύριος, το γένος, από τη Συρία δηλαδή, και του είπε: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και εγώ θα σου δείξω την γη στην οποία θα υπάγεις και εγώ εκεί θα σε ευλογήσω». Και χωρίς δισταγμό πήρε τη γυναίκα του, πήγαν μέχρι τη Χαράν και έμειναν 5 χρόνια μέχρι που πέθανε ο πατέρας του και μετά πήγαν στη γη Χαναάν, εκεί που ο Θεός τον οδήγησε. Δεν πέρασε πολύ καιρός και έγινε πείνα στη γη που εγκατεστάθη, στη Βεθήλ, και γι' αυτό αυτός αποφάσισε και κατέβηκε νοτιότερα, δηλαδή προς την Αίγυπτο. Και εκεί έκανε το πρώτο σοβαρό λάθος της ζωής του, και το λάθος μπορεί να επιφέρει, να έχει δηλαδή συνέπειες μεγάλες όταν ο άνθρωπος του Θεού κάνει λάθος με λάθος σκέψη, όχι παράβαση στο Λόγο του Θεού, με λάθος εκτίμηση. Είπε ότι εκεί που θα πάω η γυναίκα μου η Σάρα είναι ευηδής, είναι όμορφη και θα με σκοτώσουν για να την πάρουν. Σε παρακαλώ Σάρα, πες ότι είσαι αδελφή μου, και πράγματι είναι εκ του αυτού πατρός εκ διαφορετικής μητρός, για να με σώσεις. Την είδαν πράγματι ότι ήταν ευηδής και την πήρε για σύζυγό του ο Φαραώ. Ο Θεός όμως διορθώνει το σφάλμα του Αβραάμ, καθώς επέφερε πληγάς εις το Φαραώ, εις τον οίκον αυτού, εξαιτίας Σάρας. Ο Φαραώ το κατάλαβε, μάλωσε τον Αβραάμ για το ψέμα του. Βέβαια ο Αβραάμ του είπε: «Δεν σου είπα ψέματα, πράγματι είναι και αδελφή μου, αλλά είναι και γυναίκα μου». Και με πολλά δώρα έφυγε από την Αίγυπτο. Περάσανε πάνω από 20 χρόνια και στα 99 του χρόνια ο Θεός επισκέπτεται τον Αβραάμ με μια σοβαρότατη υπόσχεση αλλά και προφητεία. Του είπε ότι του χρόνου τέτοιο καιρό εσύ ο γέροντας των 99 χρόνων με τη γυναίκα σου τη Σάρα, τη στήρα και τη γερόντισα 90 ετών, θα συλλάβεις και θα γεννήσει ιών και θα τον βγάλεις και Ισαάκ. Ο Αβραάμ εγέλασε καταρχάς, όμως μετά σαν άνδρας πίστεως κάθισε και σκέφτηκε. Και σκέφτηκε με πίστη. Ποιος μου το είπε? Ο Θεός. Αφού μου το είπε ο Θεός, αυτός είναι ικανός να το πραγματοποιήσει. Και δεν εδίστασε με απιστία στην καρδιά του, αντιθέτως ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στον Θεό για το απίστευτο. Σε ευχαριστώ Κύριε, δόξα να έχει το όνομά σου, γιατί θα μου δώσεις ιόν. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ενεδυναμώθη στην πίστη και το αποτέλεσμα πληροφορηθείς πλέον από τον Θεό, καθώς ενεδυναμώθη στην πίστη ο πιστός Αβραάμ, πληροφορηθείς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη ο Θεός είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Αυτό εδώ να το προσέξουμε λίγο. Πίστεψε, επελπίδη, με την ελπίδα ότι ο Θεός είναι δυνατός να εκτελέσει αυτό το οποίο λέει. Δεν δίστασε στην απιστία η οποία τον επεσκέφθη, και καθώς δεν δίστασε στην απιστία δόξασε το Θεό. Και καθώς δόξασε το Θεό ήρθε μεγαλύτερη δύναμη πίστεως από το Θεό, και αυτή η δύναμη πίστεως τον πληροφόρησε ότι πράγματι ο Θεός είναι δυνατός να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Και αυτή η πίστη του ελογίστη εις δικαιοσύνη του Αβραάμ. Όμως ο Θεός ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο του λέει ότι εγώ θα καταστρέψω τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και ο Αβραάμ στενοχωρήθηκε πολύ.
στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί εκεί ήταν ο ανιψιός του Λότ, τον οποίο αγαπούσε, και η οικογένειά του. Και άρχισε να παραπονιέται στο Θεό, λέγοντας: Κύριε, είναι δυνατόν εσύ, δίκαιος, αληθινός Θεός, είναι δυνατόν εσύ να καταστρέψεις, να πατάξεις, να θανατώσεις τον δίκαιο μετά του ασεβούς? Γιατί ο Λότ ήταν δίκαιος, τα Σόδωμα και τα Χώμαρα ήταν ασεβείς. Και λέει: Όχι, Θεός, όχι, αποκλείεται. Λέει: Αν είναι 50 μόνο δίκαιοι, θα πατάξεις το δίκαιο μετά τους ασεβούς? Όχι, λέει, αν είναι 50. Αν είναι 40, όχι. Αν είναι 30, όχι. Αν είναι 20, όχι. Λέει μια τελευταία φορά: Θεέ μου, δεν θα σε ξαναρωτήσω. Αν είναι 10, θα πατάξεις τον δίκαιο μετά τους ασεβούς? Όχι, λέει ο Θεός. Το αποτέλεσμα, ούτε ένας. Λίγο πριν έρθει η καταστροφή στα Σόδωμα και τα Γόμερα, αποστέλει αγγέλους ο Θεός, βγάζουν το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, και γίνεται η καταστροφή. Με την καταστροφή αυτή όμως ο Αβραάμ τρομοκρατήθηκε, γιατί ήταν δίπλα του, και αποφάσισε να φύγει και να πάγει στα Γέραρα, στους Φιλιστέους, εκεί που βασιλιάς ήταν ο Αβιμέλεχ. Και μετά από 20 χρόνια, 99 χρονό, κάνει πάλι το ίδιο λάθος. Και πάλι το λάθος από εκτίμηση, όχι από αμαρτία. Δεν είπε ψέματα, είναι αδελφή του. Αλλά και πάλι αυτό το λάθος μπορεί, ένα λάθος σου, με λάθος εκτίμηση, δεν λέω αμαρτία, επαναλαμβάνω, με λάθος εκτίμηση, να καταστρέψει το έργο του Θεού στη ζωή σου. Ο Θεός να μας φυλάει. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί όταν βλέπει ότι το λάθος είναι από φόβο, όχι από αμαρτία, ούτε από πονηριά, από φόβο, θα με θανατώσουν. Χάρη της Σάρας θα με θανατώσουν. Πες ότι είσαι αδελφή μου. Φοβερό το λάθος. Πάλι λάθος. Θα καταστραφεί το έργο του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα γεννήσει η Σάρα υιό. Και ο Αβιμέλεχ παίρνει τη Σάρα γυναίκα του. Μα 90 χρονό. Το λάθος έχει συνέπειες. Ο διάβολος την έχει στημένη. Παραφυλάει το λάθος σου για να επέμβει, να καταστρέψει το έργο του Θεού. Να καταστρέψει εσένα αλλά και το έργο του Θεού, το οποίο έχει αποφασίσει ο Θεός να κάνει σε σένα και με σένα, εις δόξαν το ονόματός του, του Αγίου. Και πάλι ο Θεός θα επέμβει. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά πρέπει να τονίσω, ο φόβος είναι κόλαση. Ο φόβος θα οδηγεί τον άνθρωπο πάντοτε σε λάθη. Και επαναλαμβάνω, επειδή ήταν Άγιος και πιστός, δεν έκανε αμαρτία. Φοβήθηκε. Και να πω και κάτι, και δικαιολογημένα φοβήθηκε. Αλλά ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Γιατί όσα προεγράφησαν για τη διδασκαλία, ημών προεγράφησαν. Για μην κάνουμε και εμείς λάθη από φόβο, όχι από αμαρτία, ούτε από πονηριά, από φόβο. Αλλά να ελπίζουμε εις Κύριον των Θεών μας, ότι Αυτός θα μας βγάλει από τις φοβίες μας. Πάσαν την ημέρη να νημών ρίψατε από Αυτόν. Αυτός θα φυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου από κάθε φόβο. Αυτός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Αλληλούια. Και έτσι ο Θεός επισκέπτεται τον Αβιμέλεχ και του λέει: αυτή η γυναίκα που πήρες είναι παντρεμένη. Εάν συμβρεθείς με αυτήν θα πεθάνεις. Πριν συμβρεθείς. Και όχι μόνο εσύ, εσύ και όλος ο οίκος. Και ο Αβιμέλεχ τα χάσε. Λέει: Κύριε, εγώ η καθαρότητα καρδίας το έκανα. Μου είπε ότι είναι αδελφή του. Δεν μου πω ότι είναι η γυναίκα του. Το ξέρω, του λέει, ότι εγκαθαρότητη καρδίας, γι' αυτό και σε επισκέπτουμε, θα σε είχα θανατώσει.
προκειμένου να γλιτώσω, να συνεχιστεί, να εκπληρωθεί το έργο μου, εάν δεν είχες ενεργήσει εκαθαρότητα η καρδία, θα σε θανάτωνα. Και εσένα και όλους, για να την επιστρέψω στον άντρα της. Επειδή όμως ό,τι έκανες το έκανες με αγαθοσύνη, σε προειδοποιώ για να μετανοήσεις και να αλλάξεις σχέδια. Και να ξέρεις ότι ο άντρας της είναι προφήτης. Και αυτός πρέπει να προσευχηθεί για σένα, να θεραπευθείς, να σε ελεήσω και να σε ελευθερώσω. Φόβος και τρόμος έπεσε στην καρδιά του Αβιμέλεχ. Προσέξτε, ο Αβραάμ είχε σκεφτεί, δεν υπάρχει φόβος Θεού στον τόπο αυτό, γιατί δεν ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Φοβήθηκε άγνοια του τι έχει μέσα στην καρδιά του άνθρωπος, λάθη. Άκρος επικίνδυνα. Ο Θεός όμως, εάν μεν ήταν πονηρός ο Αβιμέλεχ, θα τον θανάτωνε, εάν δε ήταν όπως ήταν αγαθός, θα τον ελευθέρωνε, και τον ελευθέρωσε. Ο Αβιμέλεχ όταν τον συνειδητοποίησε, είπε πω, πάει στον Αβραάμ και τον μαλώνει. Τι είναι αυτό που έκανες? Γιατί μου πες ψέματα? Και κατάτησα να κινδυνεύω με θάνατο εγώ και όλη μου η οικογένεια και όλος ο λαός μου. Και ο Αβραάμ είπε κάτι που πάλι δεν ήταν καλό. Τα ρίξε στο Θεό. Από τη στιγμή που ο Θεός με έβγαλε από τη γη μου, τη συγγένειά μου και τον οίκον μου, είπα στη γυναίκα μου ότι όπου και να βρεθούμε κινδυνεύω να θανατωθώ, γι' αυτό θα λέσω τη αδελφή μου. Και ο Αβιμέλεχ ενήργησε πραγματικά με αγιασμό. Του δίνει δώρα, δούλους, δούλες, πράγματα πολλά, και πηγαίνει και μαλώνει για τη Σάρα και δίνει και 1000 αργύρια σαν ικανοποίηση προς τον Θεό, προς τον Αβραάμ, για την προσευχή που σκοπεύει να κάνει, όχι αμοιβή, ικανοποίηση. Γιατί ξέρει ότι η σωτηρία του εξαρτάται από την προσευχή του προφήτη του Θεού. Η θεραπεία του εξαρτάται από την προσευχή του προφήτη του Θεού. Και πραγματικά ο Αβραάμ προσεύχεται, θεραπεύεται και ο Θεός έκαμε τέλεια αποκατάσταση στο τραγικό λάθος του Αβραάμ. Όμως αδελφοί αγαπητοί, αυτό το λάθος το τραγικό είναι που εκμεταλλεύεται ο διάβολος για όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς για όλους τους ανθρώπους. Γιατί πώς κάνουμε αυτά τα λάθη? Επαναλαμβάνω, από το φόβο. Αλλά ποιος είναι ο φόβος, ο φοβερός, που οδηγεί τον άνθρωπο σε λάθη που είναι ικανά να καταστρέψουν το έργο του Θεού? Λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός θα καταργήσει το θάνατο, αλλά και το διάβολο, τον έχοντα την εξουσία του θανάτου, για να ελευθερώσει τους ανθρώπους, όσους δια των φόβων του θανάτου ήσαν για όλο τους το βίο υποκείμενοι ένοχοι εις δουλείαν. Θέλω λίγο να το τονίσω αυτό. Ο φόβος του θανάτου που γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου ο διάβολος, με το φόβο του θανάτου που γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου ο διάβολος, τον οδηγεί να γίνει ένοχος ενώπιον του Θεού, υποκείμενος εις δουλείαν στο διάβολο. Δούλος γίνεται του διαβόλου από το φόβο του θανάτου. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο φόβος, ιδίως ο φόβος του θανάτου, όχι μόνο, αλλά ιδίως ο φόβος του θανάτου, έχει κόλαση. Και μόνο η τελεία αγάπη του Θεού έξω διώκει αυτόν τον φόβο, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πει
με ειλικρίνεια, είτε ζώμεν είτε να αποθνίσκομεν, του Κυρίου ημέθα. Δηλαδή, ανήκω στο Θεό εγώ, είτε ζωντανός είτε νεκρός, στο Θεό ανήκω. Και όχι μόνο αυτό, είναι πολύ καλύτερον, λέει ο Απόστολος Παύλος και μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, να είμαι εκεί πάνω μετά του Χριστού πεθαίνοντας, αλλά είναι πολύ πιο χρήσιμο και για μένα και για σας να μείνω να σας υπηρετώ, ώστε εγώ να εισέλθω με πλήρη το μισθό μου στον ουρανό και εσείς να οικοδομήσετε από την διακονία που έχει δώσει ο Θεός σε μένα. Είναι λοιπόν τα πράγματα καθαρά και εξάστερα σε μας. Δεν υπάρχει φόβος θανάτου στο χριστιανό. Εάν δημιουργηθεί τέτοιος φόβος, ο κίνδυνος είναι μεγάλος να καταστραφεί το έργο του Θεού στη ζωή σου. Αυτό που συνέβη στον Αβραάμ. Βέβαια ο Θεός θα μας ελευθερώσει γιατί μας αγαπάει. Όμως εξαρτάται πώς θα εκδηλωθεί η αντίδρασή μας στο φόβο του θανάτου. Θα εκδηλωθεί με πονηριά, με αμαρτία, με κακία. Τότε υπάρχει κίνδυνος. Τότε νίκησε ο διάβολος. Κέρδισε το παιχνίδι στη ζωή σου. Εάν όμως, παρόλο που φοβάσαι, πας στο Θεό και πεις «Κύριε Θεέ μου, ελέησέ με», ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Θα σου δώσει δύναμη πίστεως, δύναμη Πνεύματος Αγίου και θα σε μεταμορφώσει από τρομοκρατημένο άνθρωπο σε ένδοξο, δυνατό εν ισχύει, δυνατό στην πίστη, δυνατό στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Θεού. Μη φοβού μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, πλησίασε το Θεό. Αλλά για να πλησιάσεις το Θεό πρέπει πρώτα να υποταχθείς το Θεό, να πάρεις απόφαση υποταγή στο Θεό. Δεύτερον, να αντισταθείς στο διάβολο λέγοντας «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Και τότε πλησίασε το Θεό και ο Θεός θα σε πλησιάσει. Μην μπεις ότι εγώ είμαι νέος, είμαι νέα, είμαι γερός, είμαι δυνατός, δεν φοβάμαι το θάνατο. Ο θάνατος δημιουργεί φόβο. Μόνο και μόνο επειδή είναι κάτι το άγνωστο, δημιουργεί φόβο στον άνθρωπο. Όταν όμως εμείς γνωρίζουμε και μας αποκαλύπτει ο Θεός ότι ο θάνατος δεν είναι άγνωστο, είναι κάτι πολύ γνωστό. Φεύγοντας θα πάω στον ουρανό. Θα είμαι με τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό δεν φοβάμαι. Εκείνο όμως που είναι πολύ σοβαρό είναι είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν, ανήκομεν στο Θεό. Σε ποιον ανήκεις είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ποιος είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Ο διάβολος θέλει να αποκτήσει κυριότητα σε σένα. Εμείς όμως θέλουμε να έχει κυριότητα σε μας ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ξέρετε, δεν κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Δεν γίνεται ό,τι θέλει ο διάβολος. Γίνεται ό,τι θέλει ο Χριστός και εσύ. Όταν οι βουλές του Θεού γίνουν βουλές δικές σου, ο διάβολος είναι συντετριμένος. Όταν οι οδοί του Θεού γίνονται οδοί δικοί σου, ο διάβολος είναι συντετριμένος. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, υποτάχθητε στον Θεό, αντιστάθετε στον διάβολο, πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσει ο παντοδύναμος ο Θεός σε εσάς. Προσέχετε τα λάθη. Δεν λέω προσέχετε την αμαρτία, γιατί για την αμαρτία πέθανε ο Χριστός, θα μετανοήσουμε και φεύγει η αμαρτία. Προσέχετε τα λάθη τα οποία δεν έχουν αμαρτία, αλλά έχουν φοβερές συνέπειες. Και πώς δημιουργούνται τα λάθη? Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Πώς αποφεύγονται τα λάθη? Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι παιδιά Θεού. Πώς αποφεύγονται τα λάθη? Πλησίασε το Θεό, θα πλησιάσει και δεν θα σε αφήσει. Αλλά και το σημαντικότερο που είναι και το μήνυμα σήμερα, λάθος έκανες, μη φοβάσαι, ο Θεός θα σε ελευθερώσει. Αμήν.